Αρχικά να ευχαριστήσω το Τμήμα Παιδείας και Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την πρόσκληση στην ημερίδα. Φίλοι και φίλες, πριν από μερικούς μήνες η κυβέρνηση παρουσίασε την πρότασή της για τα νέα προγράμματα σπουδών. Σε αυτά, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τουλάχιστον στη φυσική, εγκαταλείπεται ο στόχος απόκτησης κριτικής σκέψης από τον μαθητή και εισάγεται η θολή θέση της ενεργού πολιτιότητας, δηλαδή της ικανότητας του μαθητή να λειτουργήσει ως μελλοντικός πολίτης. Στο πρόγραμμα σπουδών, επίσης, αναφέρεται ότι στόχος είναι η προσφορά γνώσεων για την εισαγωγή του πολίτη στην αγορά εργασίας, καθώς και η προσφορά γνώσεων κατάλληλων για τη λειτουργία του πολίτη στον κοινωνικό χώρο και στην επικοινωνία. Στο πρόγραμμα σπουδών δεν αναφέρεται το πώς θα θωρακιστεί με τις απαραίτητες γνώσεις ο μελλοντικός εργαζόμενος, ώστε να διατηρήσει τη θέση εργασίας του μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο στην οποία έχει εξελιχθεί αυτή η αγορά. Ακούμε συνέχεια να μιλάνε για διαρκή μάθηση, αλλά δεν ακούμε ακόμα και αυτούς που την υποστηρίζουν το πώς αυτή θα επιτευχθεί χωρίς ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο. Επίσης, το πρόγραμμα δεν αναφέρεται ποιες τελικά είναι οι απαραίτητες γνώσεις που το σχολείο θα πρέπει να προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο. Στην Ελλάδα, η διδασκαλία της φυσικής στο Λύκειο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Υπάρχουν νομοθετημένα δύο προγράμματα σπουδών με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Το International Baccalaureate IB, το οποίο προσφέρεται στα καλά ιδιωτικά για τα παιδιά της άρχουσας τάξης και το οποίο δίνει μικρό βάθος γνώσης και μεγάλο εύρος, και το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο παρακολουθούν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και το οποίο δίνει μεγάλο βάθος και μικρό εύρος γνώσης. Επίσης, φυσική διδάσκουν καθηγητές οι οποίοι δεν γνωρίζουν όσο θα έπρεπε το αντικείμενό τους. Το καλοκαίρι του 1987, μόλις πήρα το πτυχίο μου του φυσικού, κατέθεσα τα χαρτιά μου για διορισμό στην επετηρίδα. Αν είχα διοριστεί τότε, το Υπουργείο θα έπαιρνε μια αγιαστούρα και θα με βάφτιζε βιολόγο, παρά το γεγονός πως ήμουν και είμαι κυριολεκτικά άσχετος από βιολογία. Τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, θα μάθαινα το αντικείμενο παρέα με τους μαθητές μου και αυτό θα ήταν πολύ άδικο για αυτούς. Υπάρχει επίσης η πραγματικότητα στην οποία οι καθηγητές φτάνουν καθυστερημένοι κατά πολλές εβδομάδες στα δημόσια σχολεία, μειώνοντας πρακτικά τις ετήσιες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υλοποίηση ενός προγράμματος σπουδών. Το νέο πρόγραμμα σπουδών εισάγει ως διδακτέα πολύ απαιτητικά αντικείμενα, των οποίων διδασκαλία απαιτεί σε βάθος επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα τα διδάξουν. Το νέο πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται σε μεθόδους διδασκαλίας όπως το εργαστήριο, τα STEM και οι προσομοιώσεις. Για να πραγματοποιηθεί όμως σωστά μια εργαστηριακή άσκηση, απαιτούνται τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί στο εργαστήριο, καθώς και μικρότερα τμήματα από τα σημερινά 25. Επιτέλους, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψει να στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα παραποιημένο 1-1-4 της παιδείας, δηλαδή στην κυβερνητική αντίληψη ότι η τήρηση του παράγοντος προγράμματος σπουδών επαφίεται στον πατριωτισμό των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο για ένα διαφορετικό σχολείο, καθώς απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση. Και καθώς η υπάρχουσα εξουσία δεν είναι διατεθειμένη να την προμηθεύσει, έχουμε μια κεφαλαιώδη ασυνέπεια. Ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δεν θα υποστηρίξουν ακόμα και αυτοί που το προτείνουν και υποτίθεται ότι αποδέχονται και το στηρίζουν. Η ύλη που προτείνεται καλύπτει σε πολύ μεγάλο μέρος τη σημερινή γνώση και φτάνει σε ακατάλληλο βάθος για το Λύκειο. Παράδειγμα, η εισαγωγή των δυνητικών σωματιδίων για όλα τα πεδία ως φορείς των αλληλεπιδράσεων. Ταυτόχρονα, λείπει ουσιαστικά η ηλεκτρονική και η βάση της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς διδάσκονται σε βάθος η μυαγωγή δίωδη και η φιλοσοφία πίσω από τη θεωρία. Ή και όταν η φιλοσοφία διδάσκεται, διδάσκεται όπως συμφέρει την άρχουσα τάξη. Απουσιάζει, σαν παράδειγμα, η αιτιοκρατία της κλασικής φυσικής και εισάγεται η πιθανοκρατία της σχολής Κοπενχάγης στην κβαντική μηχανική. Μια πιθανοκρατία που δέχτηκε πολύ ισχυρά πλήγματα με τα πειράματα κβαντικής κρυπτογραφίας δεκαετία του 90 και που η ισχύ της πια έχει τεθεί σε αμφιβολία. Αυτό όμως επιμελές ξεχνιέται από τα προγράμματα σπουδών για να υποστηριχτεί η πολιτική απόφαση της προώθησης κατάργησης ιδέας των φυσικών νόμων. Υπάρχει επίσης η πραγματικότητα στην οποία οι καθηγητές φτάνουν καθυστερημένοι κατά πολλές εβδομάδες στα δημόσια σχολεία, μειώνοντας πρακτικά τις ετήσιες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υλοποίηση ενός προγράμματος σπουδών. Τελικά, αυτό που επιτυγχάνεται με την πρακτική είναι η προσφορά πληροφορίας και όχι γνώσης. Είναι απόλυτα λογικό αυτά τα αντικείμενα τα οποία εισάγονται να δημιουργούν ερωτήσεις στους μαθητές. Πώς συνδέονται τα δυνητικά σωματίδια με το δυναμικό που μάθαμε στη Δευτέρα Λυκείου? Πώς συνδέονται τα δυνητικά σωματίδια με το βαρυτικό πεδίο?
Στην πρώτη ερώτηση, και καθώς η κβαντική ηλεκτροδυναμική είναι πια μια ανεπτυγμένη και επιβεβαιωμένη θεωρία, μπορεί να υπάρχει κάποια απάντηση του στυλ. Υπάρχει σύνδεση, αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Στη δεύτερη όμως δεν υπάρχει απάντηση, καθώς το δυνητικό σωματίδιο της βαρύτητας, το γραβιτόνιο ή γραβιτόνιο, όπως ακούσαμε πριν, δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Και προσωπικά αναρωτιέμαι, είναι το λύκειο ο χώρος για να διδάξουμε θεωρίες που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, που είναι ακόμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας? Επίσης, όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι οι μαθητές βομβαρδίζονται από εξαρτικά θέματα που εξάπτουν τη φαντασία. Προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου, μαθητή λυκείου, να διαβάζω με έξαψη για το πείραμα της Φιλαδέλφειας, όπου υποτίθεται το μετέπειτα λέον του πολεμικού ναυτικού μας τηλεφωνεταφέρθηκε 1800 μίλια με τη χρήση θεωρίας των ενωπημένων πεδίων του Αϊνστάιν. Ταυτόχρονα όμως, το λύκειο διδασκόμουν ηλεκτρομαγνητισμό. Χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να συνειδητοποιήσω ότι αν βάλω ένα σιδερένιο καράβι στη θάλασσα και το εφαρμόσω μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, θα περάσει ρεύμα και τελικά θα γίνει ηλεκτρόλυση. Από τότε με βασανίζει το γεγονός, γιατί τότε αυτά τα δύο πράγματα ήταν δύο ξεχωριστά κουτιά μέσα στο μυαλό μου? Γιατί το σχολείο δεν τα έσπασε και δεν τα ένωσε? Μήπως τελικά και τότε αντί για γνώση παίρναμε απλά πληροφορίες? Σήμερα λοιπόν η παραπληροφόρηση με τη χρήση του διαδικτύου έχει πολλαπλασιαστεί. Το κυρίαρχο λοιπόν ερώτημα που με βασανίζει από τότε που συνειδητοποίησα είναι ότι είχα κουτιά στο μυαλό μου που δεν επικοινωνούσαν και το πώς θα εξοπλίσουμε το μαθητή, παύλα μελλοντικό άνθρωπο, ώστε να μάθει να σπάει αυτά τα κουτιά, ώστε να αναγνωρίζει την παραπληροφόρηση και να προστατεύεται από αυτήν. Είναι από πολύ παλιά γνωστό ότι η γνώση μπορεί να θεωρηθεί ως μαγεία από τους αδαείς και τους ημιμαθείς. Βλέπουμε το εξώφυλλο από το μυθιστόρημα των αδελφών Αρκάντης και Μπορίς Τουργκάτσκι, γραμμένο στην Έδεση το 1964, με θέμα «Δύσκολο να είσαι Θεός», που διαπραγματεύεται κάπως αυτό το θέμα. Και κάποιος μπορεί να μας πει, καλά στην ΕΣΔ τότε είχαν δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, όλοι είχαν δουλειά, δεν χρειαζόντουσαν υπογλώσσια κάθε φορά που έρχονταν οι ΔΕΗ τους. Τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Έχει, και μάλιστα με το μαγνητισμό που διδασκόμαστε στο Λύκειο. Το 1997 ο Γκάιμ, ο Μάιν και η ομάδα τους έβαλαν ένα βάτραχο μέσα σε ένα ισχυρό μαγνήτη, με αποτέλεσμα η μαγνητική δύναμη να εξουδετερώσει το βάρος του και ο βάτραχος να αρχίσει να κολυμπάει στον αέρα. Λίγο μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του, ο Μάιν έβαλε ένα γράμμα από τον αρχιερέα της Εκκλησίας των Φιδιών των Τελευταίων Ημερών στη Βρετανία, τον οποίο το πληροφορούσε ότι η εκκλησία του αυτή ήταν αρκετά πλούσια, με πάνω από 25 εκατομμύρια λίρες περιουσίας και μπορούσε να του προσφέρει 1 εκατομμύριο λίρες για να του φτιάξει μια μηχανή που θα τον ανυψώνει μπροστά στο εκκλησίασμά του. Για προβολή, μάλιστα, του έδινε και ένα χαρτονόμισμα των 5 λιρών. Στην εικόνα υπήρχε το γράμμα και η φωτογραφία του 5 λίρου, που μάλιστα ο αρχιερέας αυτός, ο τσαρλατάνος, να μην τον πούμε αρχιερέα, έτσι ζητούσε και απόδειξη από το Μάιν για ώστε να περάσει τα έξοδα, σαν έξοδα κίνησης, βενζίνης και τα λοιπά, για τον 5 λίρο που του έστειλε. Όλα αυτά τα δημοσίευσαν στο Physics Today το 1998 οι Γκάιμ και Μάιν. Πώς λοιπόν θα προστατέψουμε το μελλοντικό άνθρωπο από τέτοιους τσαρλατάνους? Προσφέροντάς του προφανώς ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσης, γνώση και όχι πληροφορία, κατανόηση των θεμελιωδών φυσικών νόμων και όχι απλά ένα αράδιασμα φαινομένων και αποσπασματικών πληροφοριών. Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα τα οποία βάζει και το πρόγραμμα σπουδών είναι αν είναι απαραίτητο να διδάσκονται μαθητές σύγχρονη φυσική. Θα απαντήσω με ένα επίκαιρο παράδειγμα. Όλοι βομβαρδιζόμαστε με φράσεις όπως κλιματική αλλαγή, επίδραση του διοξείδιου του άνθρακα στο κλίμα κτλ. Και πολλές φορές η υπαρκτή όντως κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται για να επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Στις γραφικές παραστάσεις αυτές από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο βλέπουμε το εξής. Στην πρώτη, την απορρόφηση από την ατμόσφαιρά μας των διαφορετικών μυκών κύματος του φωτός, η μπλε καμπύλη πραγματικότητα, οι υπόλοιπες είναι οι προβλέψεις θεωρίας του μέλλανος σώματος για εκπομπή ακτινοβολίας από διαφορετικές θερμοκρασίες και χωρίς απορρόφηση. Η κόκκινη, λοιπόν, είναι η εκπομπή από τη γη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αν δεν υπήρχε ατμόσφαιρα. Στη δεύτερη, βλέπουμε τι θα είχαμε αν δεν υπήρχε νερό στην ατμόσφαιρα, και στην τρίτη, αν δεν υπήρχε διοξείδιο του άνθρακα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια περιοχή η οποία απορροφάται, είτε υπάρχει νερό, είτε υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα. Όμως,
κυκλοφορεί ευρέως μια προπαγανδιστική εικόνα, η οποία είναι κάτω, στην οποία αυτή η κοινή περιοχή έχει αποδοθεί πλήρως το διοξείδιο του άνθρακα, προφανώς γιατί έτσι συνέφερε το δημιουργό της, καθώς ήθελε να πολλαπλασιάσει την επίδραση του διοξιδίου και να μειώσει αυτή του νερού. Γιατί τελικά τα λεφτά είναι πολλά άρη, όπως έλεγε και στη Λόλα. Για να κατανοήσει λοιπόν ο πολίτης την πραγματικότητα, θα πρέπει να διδαχτεί σύγχρονη φυσική. Και εδώ εμφανίζεται μια πολύ σοβαρή ασυνέπεια του νέου πρόγραμματος σπουδών ανάμεσα στους διακηρυγμένους στόχους του και την αναγκαιότητα και την πρότασή του. Ενώ οι συγγραφείς του παραδέχονται αυτή την αναγκαιότητα, τελικά εισάγουν τη διδασκαλία της σύγχρονης φυσικής μόνο στον προσανατολισμό και όχι στη γενική παιδεία, λες και δεν θα χρειαστεί ο μελλοντικός δικηγόρος να αποφασίσει για τέτοια θέματα. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε ένα 12χρονο σχολείο γενικής παιδείας για όλους. Κάποιοι επίσης υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία τέτοιων αντικειμένων είναι δύσκολη. Η απάντησή μου σε αυτούς είναι το θέμα που εμείς δώσαμε το 1982 για να μπούμε στα πανεπιστήμια. Είναι θεωρία μέλλανος σώματος. Αφού λοιπόν μπορούσαμε να τα διδαχτούμε εμείς, γιατί δεν μπορούν να τα διδαχτούν οι σημερινοί μαθητές? Αλλά τελικά, ποια σύγχρονη φυσική εισάγει το νέο πρόγραμμα σπουδών? Διδάσκουμε στο σχολείο αρχή διατήρησης ενέργειας, αρχή διατήρησης ορμής, αρχή διατήρησης τροφορμής. Είναι όμως όλα αυτά αρχές? Το 1915 η Έμι Νέδερ, η γερμανοεβραία μαθηματικός, την οποία το 1933 έδιωξε ο Χίτλερ λόγω της καταγωγής της από την έδρα στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν και η οποία εκδιώχθηκε από το σπίτι που νίκαζε το 1929 μετά από ένα χρόνο διδασκαλίας ως επισκέπτης στη Μόσχα γιατί θεωρήθηκε μαρξίστρια. Να ένα καλό θέμα για διαθεμωτικότητα, αλλά ποτέ δεν το βάζουμε. Απέδειξε το περίφημο θεώρημά της, σύμφωνα με το οποίο κάθε συμμετρία οδηγεί σε ένα νόμο διατήρησης. Επομένως, όλες αυτές οι αρχές είναι πια αποτέλεσμα συμμετριών. Είναι τόσο δύσκολο να τις διδάξουμε στο σχολείο? Δεν νομίζω. Μπορούμε να πάμε τους μαθητές μας σε μια μπασκέτα και να τους βάλουμε να σουτάρουν χωρίς ταμπλό από διαφορετικές γωνίες. Είναι διαφορετική η κίνηση της μπάλας, θα τους ρωτήσουμε. Και στην αρνητική τους απάντηση θα τους πούμε ότι αυτό που περιέγραψαν είναι μια συμμετρία του χώρου που οδηγεί στη διατήρηση τροφορμής. Και τελικά δεν καταλαβαίνω. Είναι πιο δύσκολο αυτό από το να διδάξουμε την ιδέα των δυνητικών σωματιδίων σε μαθητές, σωματίδια τα οποία δεν μπορούν να παρατηρηθούν? Αφού λοιπόν μπορούμε να το διδάξουμε, γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν εστιάζουμε στους θεμελιώδους νόμους διατήρησης και αντί για αυτό βομβαρδίζουμε τους μαθητές με πληροφορίες, οι οποίες λίγο αργότερα θα τις ξεχάσουν? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα πολιτική, καθώς η γνώση και η κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των φυσικών νόμων δημιουργεί μορφωμένους και όχι μημαθείς ανθρώπους. Δεχτήκαμε λοιπόν ότι πρέπει να διδάξουμε σύγχρονη φυσική, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε με αυτοσυνέπεια και σωστά. Στις πάνω εικόνες βλέπουμε σήμερα πώς παρουσιάζεται η πρώτη συνθήκη του Μπορ στη χημεία της γάμα λυκείου και στη φυσική της βήτα λυκείου. Στη μία η συνθήκη αναφέρεται σε εκφάντωση της ενέργειας και στην άλλη σε εκφάντωση της τροφορμής. Δύο διαφορετικές διατυπώσεις για τον ίδιο νόμο που τελικά οδηγούν και με το δίκιο τους σε σύγχυση τους μαθητές. Στις κάτω εικόνες βλέπουμε πώς εισάγονται σήμερα τα τροχιακά πέχη και πεψί στη χημεία γάμα λυκείου. Στο καθένα αντιστοιχίζεται ένας και μόνο ένας κβαντικός αριθμός ml. Αυτό όμως είναι λάθος, όπως φαίνεται και από το βιβλίο του κβαντομηχανικής του Στέφανου Τραχανά, καθώς το καθένα από αυτά είναι γραμμικός συνδυασμός των ml-1 και 1. Επομένως, δεν αρκεί να διδάξουμε σύγχρονη φυσική. Πρέπει να διδάξουμε και σωστά. Ένα όμως μεγαλύτερο πρόβλημα αυτοσυνέπειας στη διδασκαλία μας είναι οι κρούσεις στη φυσική της γάμα λυκείου όπως αυτές διδάσκονται σήμερα. Σύμφωνα με το σημερινό σχολικό βιβλίο, σε κάθε κρούση η ορμή του συστήματος διατηρείται. Και μετά έχουμε θέματα πανελληνίων, όπως το θέμα Δέλτα του 2007, όπου έχουμε σε κρούση διατήρηση τροφορμής και όχι ορμής. Και το περίεργο είναι ότι οι μαθητές το λύσανε χωρίς να τους απασχολεί ότι το σχολικό βιβλίο λέει ότι, ότι σε κάθε σύστημα διατηρείται μόνο η ορμή. Γιατί έτσι είχαν μάθει στη μεθοδολογία των φροντιστηρίων. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε ότι γίνεται ένας μήλος και αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα έχουμε αποφύγει όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα σπουδών. Όμως προβλήματα υπάρχουν και με την αλληλεπίδραση μαθηματικών και φυσικής. Στα μαθηματικά με τα νέα προγράμματα σπουδών διδάσκονται ελάχιστα διανύσματα στη Β' Γυμνασίου.
Η θεωρία των διανυσμάτων δίνεται στη Β' Λυκείου και όμως ο φυσικός είναι υποχρεωμένος να διδάξει δυνάμεις στην Α' Λυκείου. Πώς? Το ίδιο συνέβαινε και με τους λογαριθμούς και μάλλον συνεχίζεται. Στα μαθηματικά οι λογαριθμοί διδάσκονται στο τέλος Β' Λυκείου, στη φυσική νωρίτερα με τη θερμοδυναμική. Υπάρχει λοιπόν πάλι ο κίνδυνος την ώρα της φυσικής οι συνάδελφοι να αναγκαστούν να διδάξουν μαθηματικά, χάνοντας ώρες από το μάθημά τους και μειώνοντας το χρόνο διδασκαλίας των αντικειμένων του προγράμματος σπουδών. Όπως όμως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πρόβλημα στη διδασκαλία αποαιτητικών αντικειμένων, καθώς αρκετοί από τους συναδέλφους δεν τα γνωρίζουν, καθώς διαθέτουν πτυχία άλλων ειδικοτήτων. Στην εικόνα βλέπουμε την ύλη στη σύγχρονη φυσική που έδωσαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008-2009 οι συνάδελφοι χημικοί. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην κβαντική θεωρία πεδίου, στην οποία εμφανίζονται τα δυνητικά σωματίδια. Δηλαδή, ακόμα και η ύλη που το ίδιο το κράτος επέλεξε το 2008, δεν καλύπτει τις ανάγκες του νέου προγράμματος σπουδών, όπως αυτό διατυπώθηκε σήμερα. Αλλά τα πράγματα μπορούν να γίνουν και γίνονται ακόμα χειρότερα. Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο υπάρχει ένα μεταπτυχιακό για τους καθηγητές φυσικών επιστημών, το ΚΦΕ, το οποίο κοστίζει σε κάθε συνάδελφο κατελάχιστον 3.250 ευρώ αν περάσει όλα τα μαθήματα με την πρώτη και πολλοί συνάδελφοι αυτό δεν το καταφέρνουν και αναγκαστικά το κόστος αυτό πολλαπλασιάζεται. Σε αυτό λοιπόν υπάρχει υποχρεωτική ενότητα ΚΦΕ51 με διδακτικό εγχειρίδιο της διαλέξης του Φέινμαν, στην οποία διδάσκεται ελάχιστη σύγχρονη φυσική και φυσικά καθόλου κβαντική θεωρία πεδίου, καθώς το βιβλίο γράφτηκε τη δεκαετία του 60. Υπάρχει επίσης και η κατεπιλογή ενότητα ΚΦΕ61, στην οποία διδάσκεται σύγχρονη φυσική, αλλά την οποία ελάχιστοι συνάδελφοι επιλέγουν μετά από το μανίκι κυριολεκτικά που έχουν περάσει με την ΚΦΕ51 και όποιος το έχει κάνει από κάτω καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Πώς λοιπόν μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος το γεγονός ότι θα υπάρξουν συνάδελφοι οι οποίοι αποφάσισαν να ματώσουν οικονομικά για να επιμορφωθούν, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στο σχολείο και στο τέλος θα κληθούν να διδάξουν αντικείμενα που ούτε στο μεταπτυχιακό τους δεν έχουν διδαχτεί? Η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει και ότι θα πρέπει να υπάρξει δωρεάν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από τα πανεπιστήμια. Συμπερασματικά, θέλουμε ένα σχολείο στο οποίο τα αντικείμενα θα παρουσιάζουν μια συνέχεια και δεν θα είναι αποσπασματικά. Δεν θα διαχωρίζει τη θεωρία από την πράξη και θα προσφέρει την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Θα διαμορφώνει την επιστημονική τάση ζωής, στηριγμένη στην επιστημονική μέθοδο. Θα αναπτύσσει την κρίση και την αντίληψη των μαθητών. Θα διδάσκει τους θεμελιώδεις νόμους αναλυτικά με στόχο την ενότητα της γνώσης, σπάζοντας όλα τα κουτιά που υπάρχουν μέσα στα μυαλά μας. Θα εισάγει το πείραμα ως μέθοδο αναγνώρισης των φαινομένων σαν συνέχεια της επιστημονικής μεθόδου με τη διαδικασία της υπόθεσης και όλα αυτά. Θα χρησιμοποιεί τις ασκήσεις ως εργαλείο και όχι αυτό το σκοπό, δηλαδή δεν θα βλέπουμε τις ασκήσεις που υπάρχουν φέτος, τις υπερπαραγωγές με 3 ράβους, 8 τροχαλίες και έναν πίθηκο να περπατάει πάνω τους. Ένα σχολείο όπου όλοι οι απόφοιτοι του θα είναι ικανοί να κρίνουν τις αποφάσεις της εξουσίας, που θα παράγει δημοκρατική σκέψη, που θα απορρίπτει την ημιμάθεια όπως αυτή προτείνεται από το νέο πρόγραμμα σπουδών γιατί οδηγεί στη χειραφέτηση των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και μην ξεχνάτε ότι για τον κάθε Γκαγκάριν που στείλαμε στο διάστημα, δεκάδες Τζορντάνο Μπρούνο κάηκαν στην πυρά ή καταστράφηκαν επιστημονικά και χιλιάδες Σπάρτακοι έχισαν το αίμα τους για να χτιστεί αυτή η κοινωνία. Ευχαριστώ.